Και χθες ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, εν όψη του ότι στα μέσα της άλλης εβδομάδας θα ερχόταν για συζήτηση ο λεγόμενο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό του κουμπαρά, η κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, αντί να πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξίουχων οι νέοι μας, θα πήγαιναν στις δικούς τους κουμπαράδες για να ανοίξουν το ασφαλιστικό τους μετά από 20-30 χρόνια που θα έβγαιναν στη σύνταξη. Με τα τρία επενδυτικά αυτό ρίσκα όπως μας εξηγούσατε. Έχει υπολογίσει ένα κόστος περίπου 50 έως 70 δις, αλλά αυτό θα το έβγαζε το κόστος απολέει από τη μεγάλη ανάπτυξη που θα κάναμε. Επειδή όμως οι δανειστές δεν βλέπουν ανάπτυξη πάνω από 1% όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι το 70, βλέπουν ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κόστος και μία τρύπα από το νέο ασφαλιστικό που οι εισφορές δεν θα πηγαίνουν στους σημερινούς συνταξιούχους αλλά σε επενδυτικές εταιρείες για να επενδύονται τα χρήματα των εισφορών. Έβαλαν βέτο, το μάζεψαν το ασφαλιστικό και τους είπαν αν θέλετε να πάτε να ψηφίσετε το ασφαλιστικό μόνο εάν περικόψετε τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων για να χρηματοδοτήσετε το νέο σας εγχείρημα. Και εδώ η κυβέρνηση δεν ήθελε να σηκώσει το κόστος να κόψει τις συντάξεις κι άλλο των σημερινών συνταξίουχων και μάζεψε προσωρινά το ασφαλιστικό. Έτσι έχει αλήθεια που είναι σήμερα πρώτο σέλιδο σε αρκετές εφημερίδες των Αθηνών. Τι θα πει το μάζεψε προσωρινά, σημαίνει ότι θα το επαναφέρει. Άρα φαίνεται θα πρέπει να θα είναι σε επαγρύπνηση η συνταξιούχη. Με ρήτρα περικοπής των συντάξεων. Και θα είναι ο απόλυτος όλεθρος για τους συνταξιούχους που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν ένα εγχείρημα το οποίο θα οδηγήσει κι άλλο σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Μα αυτό είναι θέμα όπως το χρηματιστήριο. Όταν εσείς μας λέγατε από την αρχή και πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο εδώ στη συχνότητα, ότι ξέρετε πάει με τρία επενδυτικά ρίσκα και θα σε πάει σε 20-30-40 όσα χρόνια, ας πούμε, εκείνοι το καθόριζαν, καταλαβαίναμε όλοι μας με την κοινή λογική ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για επενδυτικό ρίσκο, μιλάμε για χρηματιστήριο, για τζόγο μιλάμε. Και για χρηματοδότηση από τις εισφορές των ασφαλισμένων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, να το πούμε έτσι κατανοητά στους ακροατές μας. Δηλαδή θα χρηματοδοτούσαν επικίνδυνα, ρυψοκίνδυνα, έστω και με τριοπαθή επενδυτικά παιχνίδια ιδιωτών ή οικοδόμοι μας, ή ξενοδοχοί υπάλληλοι μας, ή εμποροί μας, ή μεταλλορύχοι μας και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και είναι απαράδεκτο αυτό και ανήθικο. Κυρία Δουλγεράκη. Οι συνταξιουχικές ενώσεις με τις οποίες έχουμε μιλήσει τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, στο σύνολό τους, είπαν ότι αυτό ήταν ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο, αυτά τα οποία και εσείς μας λέτε, διότι εδώ πεζόταν η τύχη των ασφαλιστικών ταμείων και τα χρήματα των ιδίων, οπότε θα το βρούνε μπροστά τους ούτως ή άλλως το θέμα αυτό. Και από την άλλη σταματάω και σε εκείνη την επισήμανση, η Τρόικα ζει και βασιλεύει στη χώρα μας, που κρατά σε ισχύ τους 750 μνημονιακούς νόμους που μας άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέτε. Αυτό είναι η αλήθεια. Πριν από λίγο, ξέρετε, μιλώντας για άλλο θέμα αγροτικό και συνάντηση αγροτών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είπε ότι θα ρωτήσει τους θεσμούς, θα ρωτήσει τους τροϊκανούς, εάν εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές, οι οποίες θα κατατεθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν θέματα προς επίλυση, έτσι για να μην αποξεχνιόμαστε. Μα ποιος έχει την ψευδέστηση ότι δεν είμαστε ακόμη στα μνημόνια? Αφού έχουμε υποθηκεύσει δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία αυτονομαζόταν και αριστερή, κυρία Δουλγεράκη, υποθήκευσε το δημόσιο πλούτο. Και με ποια ανάπτυξη, αφού οι τηλεπικοινωνίες είναι στους Γερμανούς. Τα 14 δρόμια μεταξύ δύο σημαντικά δικά σας είναι στους Γερμανούς. Τα νερά είναι στους Γάλλους. Τα λιμάνια είναι σε το μεγάλο στους Κινέζους και τα άλλα τώρα πάνε στους Αμερικανούς. Τα ναυπηγεία πάνε σε ιδιώτες, είπα δει την έννοια ποια ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τίποτε υποδομή να είναι στα χέρια του κράτους. Πάντως με το πρόσχημα της ανάπτυξης και ό,τι σημαίνει αυτή, οι αριθμοί αναφορικά με την ανεργία για άλλη μια φορά τζογάρουν ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες, έτσι. Μα και μέχρι προχθές η Ελστάτ μας έλεγε ότι μειώνεται η ανεργία. Ότι και η Eurostat το ίδιο είπε, μας πήγε στο 15%. Αναχέτησαν την ανεργία
και αύξησαν την απασχόληση. Και μας εξέπληξε η κρατική Ελστάτ που είδε τον Απρίλιο του 2021 αυξημένη την ανεργία στο 17%. Συν το ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι ο άλλος οργανισμός για τον ίδιο μήνα, για την ίδια χώρα, για τον ίδιο λαό, για τους ίδιους ανέργους, ενετόπισε 340.000 περίπου περισσότερους ανέργους. Είναι αυτό που είπατε. Πρέπει να προστατεύσουν το κύρος τους. Δεν μπορεί για τον ίδιο μήνα του 2021 η Ελστάτ να βρίσκει ανεργία 17% και ο ΑΕΔ να βλέπει 22,5%, 340.000 παραπάνω, κυρία Δουλγεράκη. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο γράφουν σήμερα οι εφημερίδες αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας? Με επιμονή της Τρόικα, τον θεσμό που είπατε κι εσείς, κλήθηκε η κυβέρνηση να κάνει, περάσει από κόστινο όλες τις συντάξεις χειρίας. Να δει ποιες χείρες ξαναπαντρεύτηκαν για να τους κοπεί η σύνταξη. Να δει ποιες χείρες πιάσανε έστω δουλειά ένα μεροκάματο στο Ηράκλειο, στο Χερσόνησο για να τους κοπεί η σύνταξη. Να δουν ποια χείρα πήρε δική της σύνταξη για να τις κοπεί η σύνταξη. Άρα λοιπόν, εδώ αφήνουν να χορεύουν σε δισεκατομμύρια οι πλούσιοι του τόπου και να παίρνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα βάνουν με τις χείρες και λέει αποκόσκινο όλες τις συντάξεις χειρίας κατ' εντολή των δανειστών. Μιλάμε για αποικία, μιλάμε για προσβολή ανθρώπων. Αντί να τις αφήσουν ήσυχες να παίρνουν τη σύνταξη του ανθρώπου τους που χάθηκε πρόωρα, που χάθηκε στα γεράματα, που χάθηκε στο εργατικό ατύχημα κλπ. Τώρα βάνουν, δηλαδή, περνά από κόσκινο όλες τις συντάξεις χειρίας να δούνε αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν, αν ξαναπαντρεύτηκαν, αν παίρνουν δική τους σύνταξη, αν ξαναδούλεψαν και το καθεξής. Σε τι βάθος χρόνου, κύριε Μητρόπουλε, δηλαδή θα πάνε αυτό, σε αυτό τον επανέλεγχο? Βάθος τριετίας είπατε? Μάλιστα, πάνε τρία χρόνια πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι που θα ξεκινήσει άμεσα, γιατί υπήρχαν ήδη τα πρώτα ερωτήματα. Βεβαίως, και βέβαια να δούμε και να απαντήσουμε, κυρία Δουλγερά, και εδώ είμαστε εμείς για να απαντήσουμε και στον ακροατών τα ερωτήματα, αλλά αυτά τα οποία θίξαμε, και βεβαίως έρχονται και τα αναδρομικά 26, 27, 28, 29 Ιουλίου, τα αναδρομικά, κυρία Δουλγερά, τα οποία η κυβέρνηση καθυστέρησε δίθεν από λάθος του αναδόχου τον προηγούμενο μήνα. Να αναφερόμαστε σε αυτούς που έχουν 30 χρόνια ασφάλισης και πάνω, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα.